Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Όλο η Δημοκρατική Συμπαράταξη στον κύριο Γαβρόγλου. Λοιπόν, η αριθμό 564, 6 Τρίτου του 17, επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Αχαΐας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Πασόκ Δημάς σχετικά με τα αντισυνταγματικά και εξωακαδημαϊκά κριτήρια επιλογής των υποψηφίων μελών ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Σας ευχαριστώ. Καταρχήν νομίζω αν θέλουμε να λύνουμε επί της ουσίας ζητήματα ακαδημαϊκότητας δεν πρέπει αυτά να λύνονται στα δικαστήρια. Το έχω σαν αρχή. Δυστυχώς θα αναγκαστώ κι εγώ όπως ξέρετε αύριο να πάρθει μια απόφαση για τα τεκτενόμενα στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο να προχωρήσω σε κυρώσεις. Αλλά το βασικό μας θέμα δεν είναι αυτό. Ας δούμε λοιπόν το ρόλο του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Είναι ένας από τους σημαντικότερους φορείς μέσα από τους οποίους μπορούν οι νέοι επιστήμονες να βρουν εργασία. Οι νέοι επιστήμονες. Αυτοί για τους οποίους όλοι εδώ χύνουμε δάκρυα που φεύγουν, κάνουν, δείχνουν. Από τους 2.000 διδάσκοντες. Από τους 2.000 διδάσκοντες. Ξέρετε πόσοι είναι από αυτοί που έχουν ήδη μία εργασία, δηλαδή καθηγητές πανεπιστημίου. Yeah. Οι 1.600. Χύνουμε δάκρυα εδώ να μην φεύγουν τα παιδιά και ένα θεσμό που έχουμε που μπορεί να φιλοξενήσει τους νέους επιστήμονες, αυτός ο θεσμός είναι κατά τεράστια πλειοψηφία στελεχωμένος από άτομα που έχουν και μία δεύτερη δουλειά. Αυτό δεν είναι ούτε ακαδημαϊκά σωστό, αλλά ούτε και κοινωνικά σωστό. Πρώτο. Δεύτερο. Να δούμε πώς γινόταν τόσα χρόνια η μοριοδότηση. Εάν έκανα εγώ αίτηση, δεν έχω κάνει ποτέ, διότι δεν θεωρώ ότι ένας πανεπιστημιακός πρέπει να δουλεύει σε πολλά πράγματα. Αν έκανα εγώ, με το που τελείωνα την αίτηση, γινόμουν αμέσως αποδεκτός. Γιατί? Διότι είχα πολλά χρόνια διδασκαλίας, εξορισμού, είχα πολλές δημοσιεύσεις, που όμως οι δημοσιεύσεις μου κρινόνταν όχι με βάση το περιεχόμενο, αλλά πού τις δημοσίευσα, πόσες είναι αυτές και τα λοιπά, ποσοτικά κριτήρια. Μπορεί διάφοροι άλλοι συνάδελφοι να με έχουν ξετινάξει στον αέρα στη βιβλιογραφία, αυτό δεν περνόταν υπόψη. Και ένας νέος επιστήμονας, ο οποίος είχε πολύ καλύτερες σπουδές από μένα, πολύ λιγότερες εργασίες γιατί ήταν νέος ο άνθρωπος και καμία εμπειρία, έμενε έξω. Αυτό δεν ήταν τρόπος ακαδημαϊκής επιλογής, όπως καταλαβαίνετε, μια διοικητική διευθέτηση. Αυτό λοιπόν που λέμε τώρα, μάλλον που λέει η διοικούσα, διότι όπως καταλαβαίνετε δεν μπορώ να παρέμβω, είναι ένα αυτοδιοικούμενο ίδρυμα. Όχι, έτσι, στη δική μας νοοτροπία η πολιτεία πρέπει να αφήνει αυτά τα ιδρύματα με τις δυσκολίες τους να προχωράνε και μέσα από συνεννοήσεις να βελτιώνονται. Αυτό που λέμε τώρα είναι ότι θα πρέπει να παίξει και κάποιο ρόλο η διαθεσιμότητα των υποψηφίων. Τι εννοούμε με αυτό? Είστε πανεπιστημιακός, κύριε Παπαθεόδωρου, και μάλιστα από τους πλέον γνωστούς στην ελληνική επικράτεια και το εννοώ χωρίς καμία διάθεση κολακίας. Έχετε κάνει και διοίκηση. Είναι δυνατό κάποιος που κάνει διοίκηση, έχει ευθύνες σε προπτυχιακά μαθήματα, έχει ευθύνες σε μεταπτυχιακά μαθήματα, κάνει έρευνα και να πει είμαι διαθέσιμος να κάνω και μάθημα στο ανοιχτό πανεπιστήμιο και να παίρνει και τη θέση κάποιου νέου ανθρώπου? Εμείς νομίζουμε όχι. Και το εμείς εδώ θεωρώ ότι και η διοικούσα του πανεπιστημίου και ο υπουργός και το υπουργείο σε αυτό το θέμα είναι σε απόλυτη συμφωνία. Άρα διαθεσιμότητες. Διότι ξέρετε, και το ξέρετε μάλλον πολύ καλά και με συγχωρείτε για το ερωτηματικό, το ξέρετε πολύ καλά. Με όλη τη συζήτηση που γίνεται για τα μεταπτυχιακά και αν κάποιος πρέπει να πληρώνεται από τα μέλη ΔΕΠ κτλ. Κτλ. Λίγο το θέμα των μεταπτυχιακών, λίγο το θέμα της διοίκησης που έχει αυτήν την απίστευτη γραφειοκρατία που εντάθηκε μάλιστα και τα τελευταία χρόνια της κρίσης. Λίγο το γεγονός ότι θέλει να φέρει χρήματα από το εξωτερικό, από ανταγωνιστικά προγράμματα που ξέρετε πόσο θετική πορεία έχουν οι Έλληνες πανεπιστημιακοί σε αυτό, λίγο το ένα λίγο το άλλο, έχουν αγνοηθεί τα προπτυχιακά προγράμματα. Υπάρχει τεράστιος κίνδυνος στα προπτυχιακά που είναι η βασική αποστολή του πανεπιστημίου να είναι στον αυτόματο.
Άρα διαθεσιμότητες, διότι αν πω εγώ κάνω και δείξη, κάνω και το ένα, κάνω και το άλλο και τα λοιπά, και θέλω να κάνω και μάθημα, θα πρέπει να υπάρχει κάποια αρχή που να λέει όχι, δεν μπορείς να κάνεις μάθημα. Άρα και να δούμε επί της ουσίας ποιοι μπορούν να κάνουν αυτά τα μαθήματα και κυρίως να ανοίξουν αυτοί οι θεσμοί στους νέους επιστήμονες επιτέλους. Σας ευχαριστώ. Είναι η ανακοίνωση στην οποία αναφερθήκατε, είναι ανακοίνωση της δικού σας επιτροπής και όχι του Προέδρου. Έχει μία σημασία. Έχει μία σημασία και αυτό. Όχι, όχι, είναι της δικού σας επιτροπής. Υπογράφεται από τη δικού σας επιτροπή. Το τσέκαρα τώρα στον υπολογιστή μου. Ωραία, λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι καταλαβαίνω ότι δεν θελήσατε να απαντήσετε σε αυτά που ανέφερα πριν για το πώς εκλεγόντανε ή επιλεγόντανε οι ακαδημαϊκοί ή τον προκλητικά μεγάλο αριθμό ανθρώπων που είχαν και δεύτερη εργασία. Δική σας επιλογή να μην θέλετε να το σχολιάσετε. Τρίτο. Το θέμα του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, όπως έχουμε πει και εδώ στη Βουλή, είμαστε σε μία διαβούλευση με την διοικούσα να δούμε πώς θα ενσωματωθεί στη λειτουργία του αλλά και στη δομή του η εμπειρία των τελευταίων 20 ετών. Ξέρετε, έχει ιδρυθεί το 1996, έχουν περάσει 20 χρόνια, είναι με το ίδιο νομικό καθεστώς κατά βάση και εμείς νομίζουμε ότι τα ανοιχτά πανεπιστήμια πρέπει να έχουν ένα διαφορετικό καθεστώς, διότι επιτελούν κάτι το διαφορετικό. Και αυτό πρέπει να αντανακλάται και στη δομή και στη λειτουργία του και όπως είναι. Είναι ένα πανεπιστήμιο διαφορετικό όπως σε όλα τα άλλα μέρη του κόσμου. Τώρα, επιμένω, καλό είναι να μην επιλύονται τέτοια ζητήματα στα δικαστήρια. Αν όμως κάποιοι θελήσουν να πάνε στα δικαστήρια, τα δικαστήρια θα αποφασίσουν εντός της νομοθεσίας που υπάρχει. Και ο καθένας παίρνει την ευθύνη του για τις όποιες αναστατώσεις θα φέρει. Εμείς θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως νομικό πρόβλημα, αλλά υπάρχει μια νέα προσέγγιση ακαδημαϊκή και η οποία αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχει αναστατώσει πολλούς. Και μας κάνει εντύπωση πώς μια ρύθμιση που επιτέλους ανοίγει με μεγαλύτερη γενναιοδορία, πολύ μεγαλύτερη γενναιοδορία τις πόρτες ενός τέτοιου θεσμού στους νέους επιστήμονες, πώς αυτό το πράγμα στα καλά καθούμενα γίνεται αντικείμενο επίθεσης. Αυτό είναι ένα θέμα να το συζητήσουμε εκτός διαδικασίας, αν θέλετε. Γιατί μιλήσατε πώς με τις πολλές δημοσιεύσεις, τι πώς κτλ. Κύριε Παπαθεοδόρου, όπως ξέρετε, το θέμα δεν είναι οι πολλές δημοσιεύσεις, είναι οι καλές δημοσιεύσεις. Και στις μέρες μας υπάρχει και μία πληθώρα δημοσιεύσεων, οι οποίες εγείρουν πολλά ερωτηματικά. Επιτέλους, για πρώτη φορά, θα αρχίσει και μία προσέγγιση ως προς την ποιότητα και όχι την ποσότητα. Ας το θεωρήσουμε κάτι καλό. Το δεύτερο. Για το θέμα που θίξατε ως προς τη διαθεσιμότητα. Κοιτάξτε, το θέμα της διαθεσιμότητας για τέτοια πράγματα πρέπει να αποτελέσει πια και μεταξύ μας κριτήριο ακαδημαϊκότητας. Είναι δυνατό κάποιος να τρέχει από δουλειά σε δουλειά και να θέλει να πάει να κάνει διδασκαλία εκεί μέρα και 24 ώρες. Και ξέρουμε τι σημαίνει ακαδημαϊκή δουλειά. Γιατί το ίδιο θα συζητήσουμε όταν θα φέρουμε και το νομοσχέδιο για τα μεταπτυχιακά. Είναι κανείς δυνατόν να τρέχει από ένα μεταπτυχιακό σε άλλο? Πού γίνονται αυτά τα πράγματα? Και να θέλει να πληρώνεται κιόλας. Αν έχει διαθεσιμότητα, με γεια του, με χαρά του, να προσφέρει την εμπειρία του. Και μέσα στους κανόνες του παιχνιδιού, αν θέλει να πληρώνεται κιόλας. Αλλά η διαθεσιμότητα σημαίνει και πόσο σοβαρά κάνεις τις άλλες σου δουλειές. Εδώ λοιπόν δεν μπορεί να είμαστε ανοιχτοί σε όλα, να λέμε ναι σε όλα ως ακαδημαϊκοί. Γι' αυτό και νομίζουμε ότι αυτό δεν πρόκειται να εκπέσει, αποτελεί ένα ουσιαστικό και ακαδημαϊκό κριτήριο και είναι η αρχή της ανανέωσης μιας πορείας στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο που ελπίζω θα φέρει στο χώρο πολλούς νέους και πολύ καλούς επιστήμονες. Σας ευχαριστώ.